Κύριε Τζέ, τι λέτε εσείς τώρα για την πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Καταρχάς, φαντάζομαι ας βρίσκει σύμφωνο το γεγονός ότι διεκδικούμε να υπάρξει παρέμβαση, ασχέτως αν θα υπάρξει ή όχι. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, έχει δύο πλευρές η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Η μία είναι, κατά τη γνώμη μας, ότι είναι μια τουφεκιά στον αέρα. Τουφεκιά στον αέρα που έχει και σκοπό και φωτογραφίζει δηλαδή την προεκλογική περίοδο και έχει αυτή την ουσία, επί της ουσίας, να κατευνάσει και τις διαμαρτυρίες και τον ξεσηκωμό που υπάρχει και τη λαϊκή αγανάκτηση για όλα αυτά που τραβάει ο λαός μας με βάση... Δεν θα έπρεπε να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση τίποτε. Θα σας πω. Και κατά δεύτερον, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση από τη μια πλευρά της. Και η μια πλευρά της είναι η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα η ακρίβεια, η οποία έχει ρίζες στην ίδια τη λειτουργία του συστήματος και το πώς αυτό λειτουργεί. Τώρα, κατά τη γνώμη μας, μπορούσε να αντιμετωπιστεί πολύ πιο φυσιολογικά να αντιμετωπιστεί. Κανείς δεν μίλησε. Τι ξέχασε μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης να γράψει σε αυτή την επιστολή? Να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει πιο καλά ο κόσμος. Ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτή την επιστολή ξέχασε να γράψει ότι η ακρίβεια έχει να κάνει με τις επιλογές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ίδιας της κυβέρνησης και των άλλων πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη. Μισό. Να σας βοηθήσω λίγο. Δεν είναι έτσι. Να σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί λέμε ότι η ακρίβεια δεν μαστίζει όλες τις χώρες. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει ακρίβεια και την ίδια ώρα να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια ακριβή χώρα, ενώ άλλες χώρες δεν είναι ακριβές? Είναι αντιφατικό αυτό. Οι πολιτικές επιλογές, για παράδειγμα, το να κλείσουν τα εργοστάσια στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα και να παίρνουμε από το αμερικάνικο LNG το πανάκριβο αυτό φυσικό αέριο, είναι πολιτική επιλογή. Το γεγονός ότι υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας είναι πολιτική επιλογή. Το γεγονός ότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και όλα παίρνουν τον ανήφορο είναι πολιτική επιλογή, κύριε Βενιέρη. Για την ακρίβεια, λοιπόν, που μου λέτε ότι η Ευρώπη όλα θέλει να είναι ακριβές οι χώρες, σας είπα το εξής. Δεν στέκει ως επιχείρημα, λοιπόν, το λέω με συμπάθεια, ναι, γιατί από τη μία λέμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ ακριβή χώρα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Λέτε εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει, αυτή επιβάλλει την ακρίβεια. Αφού οι άλλες χώρες λέμε ότι είναι φθηνότερες. Είπα ότι είναι πολιτικές επιλογές που έχουν τη ρίζα τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον και σημαντικότερον, οι μισθοί, οι συντάξεις, το λαϊκό εισόδημα είναι καθυλωμένο και πέφτει ταυτόχρονα με το ζεστό χρήμα που κόπηκε το προηγούμενο διάστημα για τις μεγάλες πολυεθνικές και τους ομίλους, το οποίο έφερε και τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Που είπε και ο κύριος Ρωμανός. Ωραία. Μία ανατελεία. Κύριε Ρωμανέ, σε εσάς είναι η... έμειναν εκεί που έμειναν. Θα απαντήσω, κύριο... είπε ο κύριος Πυλίδης, σας λέω, είναι γνώστης βαθύς της αγοράς. Είπε 2-3 πράγματα που λογικά είναι πιο κοντά στην αγορά. Είπε ότι το καλάθι του νοικοκυριού βοήθησε, ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν είχαν το επιθυμητό ενδεχομένως αποτέλεσμα, αλλά ήταν στην σωστή κατεύθυνση, και ότι η ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται στη χώρα μας. Ναι. Ο κύριος Πυλίδης περιέγραψε... Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ο κύριος Πυλίδης, λέω, περιέγραψε πάρα πολύ ορθά το πώς λειτουργεί πραγματικά αυτό που λέμε εμείς τουλάχιστον καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή την αναρχία της παραγωγής και την αναρχία της κατανομής αυτών των προϊόντων. Και το, ότι το μαχαίρι και το πεπόνι επί της ουσίας το έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που καταδοκούν, τιμολογούν και κάνουν όλη την αγορά, να το πούμε έτσι λαϊκά. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό που μπορεί πραγματικά να δώσει μια ανάσα στο λαό την επόμενη μέρα είναι η άνοδος, η κατακόρυφη άνοδος των μισθών, η κατακόρυφη άνοδος των συλλογικών. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός, το ξέρετε. Δεν σημαίνει καθόλου πληθωρισμός. Γιατί θα σας πω, έχει λεφτά η χώρα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το θέλετε να το βάλουμε σε πιο ευρωπαϊκό επίπεδο, να στέλνει 60 δις στο Ζελένσκι, αλλά δεν έχει να δώσει παραπάνω μισθούς? Έχει η χώρα 500.000 ευρώ την ημέρα να το στέλνει στη φρεγάτα Ίδρα που θα μιλήσουμε μετά για τα πολεμικά, αλλά δεν έχει να τα δώσει για την αύξηση στους μισθούς? Έχει. Δεν έπρεπε να πάει η φρεγάτα μας, θα τα πούμε και μετά. Για ρωτήστε τους ανθρώπους της αγοράς που κάνουν ένα μήνα παραπάνω τα προϊόντα να γυρίσουν όλη την Αφρική από το ακριτήριο καλής ελπίδας για να έρθουν στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το πράγμα, μισό λεπτό λίγο, γιατί θέλω στο άλλο να σταθεί. Νομίζω ότι κανέναν άλλο όμως δεν έχετε δει απόψη. Για τις αυξήσεις. Εσείς βάζετε θέματα. Δεν βάζω θέμα, την άποψή μας λέω.
Οι εργοδότες δίνουν τα λεφτά για τις αυξήσεις. Λοιπόν, το κράτος βάζει το πλαίσιο, το κράτος καταφέρει να αυξήσει την ανάπτυξη και να μειώνει την ενεργία ώστε να μπορούν οι εργοδότες να δώσουν αυτά τα λεφτά, αλλά οι εργοδότες τα δίνουν. Οι εργοδότες μέσα σε αυτό το πλαίσιο που χτίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια έχουν καταφέρει να δώσουν αυτές τις αυξήσεις, να αυξηθεί 20% και ξαναλέω ο μέσος μισθός. Γιατί ο μέσος μισθός δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Ο κατώτατος σε ένα βαθμό εξαρτάται. Με υπουργική απόφαση εξαρτάται ο κατώτατος. Ναι, με ο σύμφωνη γνώμη όλων σας. Αλλά ο μέσος έχει αυξηθεί 20%. Την οποία αύξηση την έχει καταπιεί ήδη η ακρίβεια και όλα τα, και η ενέργεια κτλ. Λοιπόν, δεν απαντάτε σε αυτό όμως. Να απαντήσετε γιατί. Αλλά δεν μπορεί να διαφωνούμε ότι είναι σωστή. Να απαντήσετε γιατί την οικονομία την έχετε στρέψει σε εκείνο το επίπεδο που λεφτά υπάρχουν για τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις πολεμικές επιχειρήσεις, για την κοινή αγροτική πολιτική που έχει ξεπαστρέψει την ελληνική αγροτιά. Και μετά να συζητήσουμε για το φαινόμενο της εσχροκέρδειας ή για το φαινόμενο των προστήμων, όπως είπατε πριν, που επί της ουσίας τι είναι, το 1/1 στα πρόστιμα από την κερδοφορία που βγάζουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό κάνετε. Επί της ουσίας δηλαδή τους βάζετε 1/1 πρόστιμο για να κερδοφορούν στο 999. Έχω μία μικρή διαφωνία με τον κύριο Βουλαρινό. Ότι είπε σε ένα σημείο της τοποθέτησής του ότι ο Κασελάκης είναι άσχετος. Κάπως έτσι το είπατε, νομίζω. Άσχετος με την πολιτική. Ναι, άσχετος με την πολιτική. Των θεμάτων. Ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μας, καθόλου άσχετος δεν είναι. Είναι πολύ σχετικός. Και φαίνεται και από την καθημερινή, πώς το λένε, από την καθημερινή του δραστηριότητα και από αυτά που λέει. Με την έννοια ότι λέει τα πράγματα τα οποία πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν καμία διαφορά επί της ουσίας με το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν επί Τσίπρα. Το προηγούμενο διάστημα δηλαδή. Το γεγονός ότι είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή συμμαχία, δεν περιμέναμε να έρθει ο Κασελάκης να μας το πει. Το είχαν πει με τις πράξεις τους και το προηγούμενο διάστημα. Το γεγονός, για παράδειγμα, επειδή μιλάμε και για την Ευρωβουλή, ότι το 75. Το λένε όλοι οι άλλοι, δεν σημαίνει ότι έχουν άδικο όλοι οι άλλοι από εσάς όμως. Το λέτε με έναν τρόπο στο κουκουέ, λες και εσείς έχετε το αλάθητο και όλοι οι άλλοι, επειδή έχουν διαφορετική άποψη με εσάς, όλοι λανθάνουν. Όλοι λανθάνουν. Λανθάνουμε εμείς δηλαδή όταν λέμε ότι το 75% των ψηφοφοριών μέσα στην Ευρωβουλή ήταν κοινή με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δικιά μας άποψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα ψήφισε. Το 90%. Ήταν σωστά αυτά που δεν νομίζω να ήταν σωστά έτσι πως βλέπουμε την κοινωνία μας και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Με όλα αυτά που είπαμε και πριν, με την ακρίβεια, με τον πόλεμο, με την κοινή αγροτική πολιτική που ήταν κοινή η ψήφος. Ότι ένας πολιτικός που παριστάνει τον αριστερό, αν λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή συμμαχία, είναι άσχετος με την πολιτική, γιατί παρότι μπορεί να το πρεσβεύει, δεν θα έπρεπε να το πει. Όχι, κατά τη γνώμη μας λέει την πραγματικότητα. Για το ποιος είναι αριστερός και ποιος δεν είναι αριστερός στην κοινωνία, το ξέρει η ίδια η κοινωνία και ο εργαζόμενος το ξέρει. Δεν το ξέρουν αυτοί που το λένε ότι τι είναι. Εντάξει, δεν άλλο λέμε, ο καθένας λέει το δικό του. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Το άσχετος είναι όταν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει τι κάνει. Για το Δουβλίνο 2 δεν μίλησε κανείς. Που είναι σύμφωνοι και ο κύριος Ρωμανός και ο κύριος Μάρδας. Για το ναυάγιο της Πύλου που κλείσαμε και επέτειο, δυστυχώς, δεν μίλησε κανείς. Για την αιτία της προσφυγιάς, πάλι δεν μίλησε κανείς. Και τι εννοούμε την αιτία της προσφυγιάς, δεν νομίζω να ξύπνησε κάποιος Σύριος, Αφγανός και οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας και είπε: θα πάω να γίνω μετανάστης, θα πάω να γίνω πρόσφυγα στην Ελλάδα. Υπήρξαν υπεραλιστικοί πόλεμοι το προηγούμενο διάστημα που η Ελλάδα και με την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με τα δύο χέρια μπήκαν μέσα σε αυτούς τους πολέμους και είναι συνυπεύθυνοι. Και αυτούς τους πολέμους συντελούνται και τώρα που μιλάμε, όπως και στη γενοκτονία της Παλαιστίνης και είναι σύμφωνοι όλοι στο πάνελ ότι είναι υπέρμαχοι του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και θα έχουμε και από εκεί εισρωές προσφύγων. Και κατά τη γνώμη μας, αν δεν πάψουν οι υπεραλιστικοί πόλεμοι στη γειτονιά μας, δεν πρόκειται να πάψει. Ο κύριος Δελής σας είπε μόλις πριν ότι για πάρα πολλά χρόνια η Σκανδιναβία, η Σουηδία, οι άλλες χώρες εκεί είχαν ανοίξει την αγκαλιά τους, έδιναν επιδόματα, τους φιλοξενούσαν τους. Και αυτοί οι οποίοι πήγαν τώρα μισούν τη χώρα και πάνε και κάνουν. Έχουν φτάσει στο Μάλμο, από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω μάθει, διάβασα κάπου, ότι το Μάλμο είναι από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στην Ευρώπη πλέον. Ποιο? Το Μάλμο. Τι μου λέτε τώρα εσείς? Αφήστε την Ελλάδα. Τι μου λέτε? Θέλετε να απαντήσω εγώ για το Μάλμο? Ναι, εσείς κύριε. Όχι για την μεγάλη μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη. Ποιος ευθύνεται για αυτή? Η Σκανδιναβία ήταν πρότυπο. Ποιος ευθύνεται, γιατί δεν με απάντησε κανείς? Όχι, λέω, ήταν πρότυπο φιλοξενίας.
Και σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, γιατί μαζεύτηκαν σε συνοικίες διάφοροι, οι οποίοι θεωρούν ότι η Ευρώπη θα ανήκει. Γι' αυτό ποιος ευθύνεται? Ευθύνονται οι εργαζόμενοι της κάθε χώρας? Πάντως δεν φταίνουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες όμως. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις. Δεν φταίνουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες όμως. Ευθύνονται οι κυβερνήσεις, ακόμα και της Σουηδίας, ακόμα και της Σκανδιναβίας, που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπεραλιστικούς πολέμους που δημιουργούν την προσφυγιά. Αυτοί. Πότε, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε το τελευταίο της σχέδιο για τη διαχείριση της κρίσης? Δεν ξέρω. Που δεν είναι και σωστό, και το Δουβλίνο παραβιάζει τη συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δουβλίνο ήταν μια απόφαση. Εγώ σας μίλησα πρακτικά και κάλεσα τον κύριο Δελή για να σας πει ο άνθρωπος ως Έλληνας της Σουηδίας την ουσία των πραγμάτων να βλέπουμε στην καθημερινότητά τους. Αφήστε λίγο την Ελλάδα για να μην κάνουμε κομματισμό. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στις ευρωεκλογές που θα πάρει τέτοιες αποφάσεις για το επόμενο διάστημα, και ο ελληνικός λαός πρέπει να το καταλάβει αυτό και να τους καταψηφίσει αυτούς που μας έφεραν ως εδώ και συμφωνούν σε τέτοιες υπεραλιστικές επεμβάσεις όπως στην Ουκρανία, όπως στην Παλαιστίνη, όπως στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό εμείς λέμε σαν ΚΚΕ. Για την Ελλάδα. Να ενισχύσουν και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ για να δοθεί και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα, αν το θέλετε, στην αντίσταση αυτών των πολιτικών που μας έχει φέρει ως εδώ. Μάλιστα. Και για το μεταναστευτικό και για την ακρίβεια και για όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Δελή, ένα λεπτό σας δίνω.